Είχαμε στην επιστροφή από το φροντιστήριο του παιδιού. Στην επιστροφή από το φροντιστήριο του παιδιού του αυτόπτη μάρτυρα. Ωραία. Θέλω από το φροντιστήριο του παιδιού να μας επαναλάβετε λίγο πάλι. Γυρίζοντας από το φροντιστήριο το παιδί μου, μου ανέφερε στις 22 του Γενάρη, γύρω στις 10 παρατέταρτο, 10 παρα 10 το βράδυ, ότι υπήρχε άτομο το οποίο κρυβόταν στην πρασιά της πολυκατοικίας. Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό εδώ το σημείο, πίσω από τα φυτά, το οποίο φορούσε σκούφο μαύρο, μαύρο κασκόλ, μαυροφορεμένο το άτομο το συγκεκριμένο, και κρατούσε και ένα κινητό που το χρησιμοποιούσε σαν φακό, είχε και φακό το κινητό. Μέσα στο σκοτάδι δηλαδή. Στο σκοτάδι. Το παιδί φοβήθηκε, βγήκα στο μπαλκόνι να δω ποιο είναι το συγκεκριμένο άτομο και βάζω μια φωνή και λέω ψάχνετε κάτι. Δεν μου απάντησε. Τρέχοντας έφυγε προς τα εκεί, ανέβηκε πηδηχτά τα σκαλιά, 3-3 τα σκαλιά και έφυγε με κατεύθυνση από την οδό Θερμοπυλών προς την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης. Εκεί διαπίστωσα ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν γυναίκα. Ήταν γυναίκα από το σωματότυπο και από τον τρόπο που περπατούσε. Δεν ήταν αντρικό σώμα. Την επόμενη ημέρα η σύζυγός μου, πιο νωρίς, γύρω στις 8 η ώρα, βγαίνοντας στο μπαλκόνι, διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν εδώ κάτω, επί της οδού Πλάτωνος, από τη γωνία μέχρι τη διπλανή πολυκατοικία και πηγαινορχότανε επί ώρα και μια μισή ώρα συνέχεια. Με ειδοποίησε, μέχρι να έρθω είχε φύγει. Να σας πω ότι την πρώτη μέρα στις 22 του Γενάρη που έγινε το πρώτο περιστατικό ενημέρωσα την αστυνομία. Ενημέρωσα την αστυνομία γιατί φοβηθήκαμε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος, κάποιο άτομο που παρακολουθούσε να δει για κλοπή φοβηθήκαμε. Δεν πήγε το μυαλό. Μια φυσιολογική αντίδραση. Μια φυσιολογική αντίδραση και ενημέρωσα μάλιστα και πολλούς ενίκους της πολυκατοικίας που μένουμε για να έχουν το νου τους, μην έχουμε άλλες εξελίξεις. Τρίτη μέρα. Να, συνεχίζεται μαρτυρία, ναι. Στις 24 του Γενάρη, γυρίζοντας στο σπίτι μου κατά τις 9 και 4, βλέπω τη σύζυγό μου με μια γειτόνισσα, στην οποία είχα αναφέρει το περιστατικό, αναστατωμένες. Είχε κατέβει η γειτόνισσα, ήταν η ίδια γυναίκα, πάλι κάτω, σε αυτό εδώ το δέντρο, επί της οδού Θερμοπυλών. Εδώ που βλέπουμε στην ευθεία. Ακριβώς. Και κατέβηκε η συγκάτοικος, η γειτόνισσα, εγώ δεν ήμουν εδώ, και της ζήτησε το λόγο, τι θέλεις εδώ. Και της είπε ότι εδώ είναι δημόσιος χώρος και δεν θα σας δώσω καμία αναφορά. Η μαυροφορεμένη γυναίκα. Αυτή η μαυροφορεμένη γυναίκα, 24 του Γενάρη. Μετά τι έγινε. Όταν γύρισα εγώ και μου είπανε το περιστατικό, βγήκα, είχε φύγει, δεν υπήρχε εδώ κάτω κάποιο άτομο. Μπήκαμε στα σπίτια μας. Κατά τις 10:20, 10:25, βγήκα στο μπαλκόνι να ξανατσεκάρω. Και διαπιστώνω ότι η γυναίκα ήταν πάλι εδώ ακριβώς από κάτω, εδώ που καθόμαστε αυτή τη στιγμή. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν. Ακριβώς. Λίγο πιο κάτω. Την είδα από εδώ, από τη γωνία του μπαλκονιού. Της φωνάξατε εκείνη την ώρα? Τίποτα δεν φώναξα. Όχι, δεν τη φώναξα. Δεν τη φώναξα. Πήγα στη γειτόνισσα, της λέω πάμε κάτω, είναι πάλι κάτω. Χτύπησα και κατεβήκαμε κάτω. Είχε φτάσει εδώ στη γωνία, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Είχε φτάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, λίγο πιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Με το να σας ρωτήσω κάτι, φεύγει, μπορεί να απαντήσει και θα κάνει. Κρατούσε κάτι στα χέρια της όλο αυτό το διάστημα. Τι δεν απαντήσει. Κρατούσε κάτι στα χέρια της όλο αυτό το διάστημα. Μία τσάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Που μας φάνηκε σαν να ήταν πώς κρατά στο νοσοκομιακό όρο ένα τέτοιο πράγμα. Σακίδιο, σκούφο μαύρο, καλυμμένο το πρόσωπο, μόνο μάτια παίρνω. Κανονικό με το σωματοτυπό. Το σωματοτυπό. Έτσι. Φτάνοντας και προχωρώντας προς τα κάτω, έχει περάσει το απέναντι πεζοδρόμιο, τη στρίβει στην οδό Ιωαννίδων που είναι το στενάκι που πέφτει στο βάθος. Και εμείς πήγαμε από πίσω. Φτάνοντας μέσα στην Ιωαννίνα, άρχισα να της φωνάζω εκνευρισμένος. Αν σε ξαναδώ κάτω από το σπίτι, θα σου κόψω τα ποδάρια. Της είπα επιλέξει. Και αυτή εκνευρισμένη μου απάντησε, δεν θα δώσω αναφορά σε κανέναν, ναι.
ο χώρος είναι δημόσιος και εξακολούθησε να πηγαίνει προς την οδό του Αργοστολίου. Στρίβει στην Αργοστολίου δεξιά, εμείς από πίσω με την γειτονίση. Αλλά σε μια απόσταση, γιατί. Ουσιαστικά τώρα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, κάνατε το τετράγωνο. Το τετράγωνο. Δύο οικοδομικά τετράγωνα. Δύο οικοδομικά τετράγωνα. Αυτό, το οικοδομικό τετράγωνο. Εσείς από πίσω της και εκείνη μπροστά με γοργό βηματισμό. Με γοργό βηματισμό και φτάνοντας. Βγήκε από το στενάκι που είναι πίσω μας στην οδό Παπαχριστοφίδου, εξακολουθήσαμε, πέρασε στο απέναντι σε αυτό το πεζοδρόμιο μπροστά από την πολυκατοικία τη διπλανή που μένει και το θύμα και φτάνοντας στη γωνία Κοραή και Πλάτωνος, την έχω πλησιάσει πολύ πιο κοντά και της λέω έχω φωνάξει και την αστυνομία και σε λίγο θα διαπιστώσουμε ποια είσαι. Εκεί εκνευρισμένη και αγχωμένη έκανε πολλές φορές το σταυρό της νευρικά. Επειδή δεν ξέραμε τι κρατάει και τι, και φοβηθήκαμε κιόλας, έφυγε στην Κοραή αριστερά, εμείς από το απέναντι πεζοδρόμιο και την αφήσαμε και. Προηγουμένως, επειδή συνομιλήσαμε και με την γειτόνισσα που κάρατε την συγκεκριμένη καταδίωξη, ας πούμε, που προσπαθήσατε να την πλησιάσετε τέλος πάντων, μας ανέφερε ότι πιθανόν να φορέσει και περούκα. Είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή το είπαμε, δεν υπάρχει βέβαια την κατάθεση. Πιθανολογούσα ότι και εγώ και η σύζυγός μου ήταν περούκα, γιατί την είδαμε τρεις μέρες. Φαινόταν ότι δεν είναι η φυσική της εμφάνιση. Λοιπόν, ένα λεπτό, θέλω κάτι να ρωτήσω. Απλώς θα παρακαλέσω να βελτιώσουμε κι άλλο τον ήχο, γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η μαρτυρία και τόσο αποκαλυπτική. Είναι πραγματικά. Είναι ντοκουμέντο η μαρτυρία. Και θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια εκεί, οι συνάδελφοι στον ήχο, εκεί στο Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων. Παρακαλούμε θερμά να βελτιωθεί ο ήχος. Και μέχρι να κάνετε την προσπάθειά σας, θα κρατήσω εγώ λίγο χρόνο εδώ με το Θεοδόση. Διότι, Θεοδόση, πόσο πίσω μπορεί η αστυνομία να πάει στην άρση απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών? Δηλαδή, εάν οι κατηγορούμενοι, για παράδειγμα, αν λέω, είναι υποθετικό, γιατί η μαρτυρία αυτή έχει κριθεί ως πολύ σοβαρή, αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι, δηλαδή, ξέρει πολύ καλά και τι είδε και τι λέει και προστάτευσε και το σπίτι του και την οικογένειά του και αυτός και άλλοι άνθρωποι εκεί. Και αυτό ίσως και να εξηγεί αν είναι η συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί η επίθεση έγινε στο γραφείο και όχι στο σπίτι της. Γιατί αυτό λέγαμε από την αρχή. Γιατί πήγε στο γραφείο, ήταν σε ένα πολύ σύχναστο μέρος και όχι στο σπίτι. Μία απάντηση είναι, αν είναι η ίδια γυναίκα, ότι εκεί την είχε πάρει χαμπάρι γειτονιά. Ότι εκεί είχαν βγει οι γείτονες και μια και δύο και τρεις, την είχαν απειλήσει, είχαν τσαμπουκαλευτεί, είχαν πει: άκου να δεις, θα φέρουμε την αστυνομία, φύγει από εδώ να σε ξαναδώ. Δεν έχουμε Οπότε δεν μπορούσε εύκολα να πάει εκεί. Γιατί επιχείρησε εκεί, απέτυχε επειδή την εντόπισε η γειτονιά, μετά την έπιασε η καραντίνα. Γιατί να θυμίσουμε ότι η επίθεση έγινε τις πρώτες ημέρες που η Ιωάννα επέστρεψε στη δουλειά της μετά την καραντίνα. Είναι τις πρώτες ημέρες που βγαίνουμε από την καραντίνα. Και εγώ θα συμπληρώσω και το εξής. Η ερώτηση που έκανα στον κύριο, στο μάρτυρα. Ναι. Τι κρατούσε, τι είπε ο άνθρωπος? Μία σακούλα που φαινόταν σαν να έχει μέσα ένα μπουκάλι σαν και αυτά που έχουμε τον ορό. Κατά συνέπεια αυτό που λέει ο Άγγελος δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και εξής, εάν θα έκανε την επίθεση εκεί. Σπίτια και αν δεν βρισκόταν ο άνθρωπος να την προκαλέσει, να πει θα πάρω την αστυνομία και το καθεξής. Εάν είναι η ίδια γυναίκα, γιατί είπαμε ότι η κατάθεση αυτή που έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία κρίνεται ως πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια. Και έχει δοθεί από τις πρώτες μέρες. Από τις πρώτες μέρες. Και αν είναι η ίδια γυναίκα λοιπόν που λέει ο άνθρωπος ότι κρατούσε μια πλαστική σακούλα με ένα μπουκάλι μέσα, θα μπορούσε να έχει επιχειρηθεί η επίθεση τον Ιανουάριο, αλλά έτυχε η καραντίνα και κλείσαν όλα. Και γινόταν και εύκολα στόχος μες στην καραντίνα, διότι όταν είσαι απ' έξω και είσαι μόνος σου στην καραντίνα, σε βλέπουν. Δεν είναι μια καθημερινή που κυκλοφορεί πολλοί κόσμος. Και ότι στα σπίτια μας δεν έχουμε και σταθερές ώρες αφίξεων για να προγραμματιστεί μια επίθεση όπως έχουμε στο χώρο εργασίας μας. Πολύ σωστό και αυτό. Θεοδόση, εάν η αστυνομία θελήσει δηλαδή να κάνει άρση απορρίτου του κινητού της κατηγορούμενης 22 Ιανουαρίου, μπορεί, πόσο πίσω πάνε? Μέχρι και 5 χρόνια. Μέχρι και 5 χρόνια. Όσο κρατάει η αρχεία, η κάθε εταιρεία και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι εταιρείες δύναται να κρατήσουν αρχεία σε βάθος 5 ετών.
Μάστε. Πάμε πάλι τώρα στον Αλέξανδρο το Γίγο με την ευχή να είμαστε καλύτερα έτσι με τον ήχο. Για να δούμε, για να ακούσουμε. Μας ακούτε τώρα, Τατιάνα? Τώρα πάλι καλά, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίστε τη μαρτυρία, λοιπόν, αυτά που μας λέγατε. Γιατί μας έλεγες για τους δρόμους, μας έλεγες για το σημείο. Ακριβώς. Αυτό εδώ που βλέπετε και πίσω είναι η γωνία που ήμασταν προηγουμένως και σας δείχναμε πού κρυβόταν η συγκεκριμένη μαυροφορεμένη γυναίκα. Το τετράγωνο τώρα δυστυχώς λόγω του συνεργείου δεν μπορούμε να το δείξουμε ζωντανά στον αέρα. Θέλω όμως να μας πείτε εσείς πόσο γρήγορα πήγαινε η συγκεκριμένη γυναίκα. Ήταν πολύ γρήγορη. Πηγαίναμε από πίσω της με ταχύ βήμα και είχε και αυτή πάρα πολύ ταχύ βήμα. Από εκεί κατάλαβα, και όπως είπα και στην αστυνομία, στην κατάθεσή μου, ότι ήταν μία νέα γυναίκα. Δεν μπορεί να ήταν μία γυναίκα ηλικιωμένη και να έχει τέτοιο βηματισμό και τέτοιο δρασκελισμό στη σκάλα την πρώτη μέρα που έφυγε. Και μόλις μάθαμε ότι το θύμα ήταν γειτόνισσα, συνδυάσαμε το περιστατικό του Ιανουαρίου και πήγα αυτοβούλος και κατέθεσα. Είπατε ότι φορούσε περούκα, λοιπόν, είναι το ένα, ότι εκτιμάτε ότι φορούσε περούκα η γυναίκα αυτή. Δηλαδή από τις 22 του Γενάρη, του Μάη, έχει γίνει κατάθεση. Δεν ξέρω, με ακούει ο κύριος που έχει κοντά σου? Εγώ, Τατιάνα. Ωραία. Λοιπόν, να τονίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Εκτίμησαν οι άνθρωποι που τον είδαν, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος κύριος. Είναι άλλες δύο κυρίες από τη γειτονιά. Είπαμε, έγινε και σκηνικό εκεί, διότι έγινε ένα επεισόδιο, να το πούμε πιο σωστά. Διότι η γυναίκα αυτή πήγαινε συνέχεια, δεν έφευγε, την απείλησαν, θα καλέσουν την αστυνομία. Ο κύριος ως άντρας κατέβηκε για να προστατέψει και την οικογένειά του και το σπίτι του. Της είπε ότι αν σε ξαναδώ εδώ, θα καλέσω το περιπολικό. Εκτιμούν ότι φορούσε περούκα, άκουσα, και ότι κρατούσε μια πλαστική σακούλα με ένα μπουκάλι στα χέρια της. Μπορούμε να το ξανακούσουμε αυτό? Ακριβώς, Τατιάνα. Η εκτίμηση είναι ότι πιθανόν να φορούσε περούκα και να κρατούσε τι ακριβώς? Θέλω να μας κρατούσε. Είχε σακίδιο στην πλάτη, μαύρο ημίπαλτο μέχρι το γόνατο περίπου, παντελόνι κολάν μαύρο, μαύρο αθλητικό παπούτσι με άσπρο... τελείωμα. Ναι, τελείωμα και παχύ. Και σκούφο, καλυμμένο το πρόσωπο και μία σακούλα σαν νοσοκομιακό σωρός ήταν, που την κρατούσε στο αριστερό της χέρι με πολύ προσοχή και με απόσταση από το σώμα της. Αυτό μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι κρατούσε εκεί μέσα? Εσείς πότε σταματήσατε να την ακολουθείτε? Εμείς σταματήσαμε να την ακολουθούμε όταν φτάσαμε στη γωνία Κοραή και Πλάτωνος, αφού είχαμε κάνει δύο οικοδομικά τετράγωνα ακολουθώντας τη, και σε συνεχή διάλογο να της λέω αν σε ξαναδώ δεν έχω φωνάξει την αστυνομία κτλ. Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναφάνηκε. Επί 20 μέρες παρακολουθούσαμε κάθε μέρα τι γίνεται κάτω από το σπίτι, γιατί είχαμε θορυβηθεί. Βγαίνετε στα μπαλκόνια σας? Στα μπαλκόνια όλοι να κοιτάξουμε να δούμε αν είναι αυτή η γυναίκα. Δεν ξαναεμφανίστηκε. Μετά ήρθε και η καραντίνα. Κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια. Μάλιστα. Αυτά. Πολύ σημαντική μαρτυρία. Και όταν έγινε το περιστατικό και μάθαμε ότι η κοπέλα, γιατί τη συγκεκριμένη κοπέλα εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν την έχω δει, την Ιωάννα. Δεν κυκλοφορούσε στη γειτονιά, δεν την έχουμε δει πάρα πολύ. Και έμαθα ότι μένει στην διπλανή πολυκατοικία. Συνδυάσαμε το περιστατικό που έγινε το Γενάρη με αυτό. Μάλιστα. Και πήγα και έδωσα κατάθεση, μήπως βοηθήσει. Θέλω να τον ευχαριστήσεις, γιατί δεν με ακούει, Αλέξανδρε. Μιλάμε για έναν ευαισθητοποιημένο πολίτη, ο οποίος παρακολουθώντας τις εξελίξεις δεν έμεινε άπραγος. Πρώτα προσπάθησε να προστατεύσει το σπίτι του, και δεύτερον, όταν συνειδητοποίησε ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση αυτό που είδε, πήγε και το κατέθεσε στις αρχές, και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Και εκτιμώ ότι εφόσον έχει κρυθεί η σοβαρή μαρτυρία του από τις αρχές, ίσως η άρση απορρίτου του Θεοδόση να μας δείξει εάν το κινητό της κατηγορούμενης, αν μπορεί να είναι η ίδια γυναίκα, αλλά εάν το κινητό της βρισκόταν εκεί, αν είχε κινητό μαζί της βεβαίως, διότι αν πήγε να κάνει την επίθεση στο γραφείο χωρίς το κινητό, μπορεί να μην είχε και το κινητό.